Εγώ μένω εδώ δίπλα, έκανα βόλτες σε όλους τους διαδρόμους εδώ και μας φώναζαν οι πυροσβεστικοί που είναι, που είναι, που είναι, και μόνο εγώ τους έβγαζα. Λέω δεν υπάρχει πυροσβεστική, ό,τι κάνετε θα το κάνετε μαζί μου, λέω. Ο Μαρσέλ είναι ένας νέος άνθρωπος, 29 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, χωρίς να το σκεφτεί καθόλου, έτρεξε να βοηθήσει τους συμπολίτες του. Με το που έμπαινα μέσα, σήκωναν όλοι τα χέρια. Μια κυρία με ειδικές ανάγκες, δεν ξέρω πότε να ήταν, 35 χρονών. Και με το που μπαίνει στη βάρκα, με λέει «Σ' αγαπώ». Με είπε αυτό και με το λέω και να τριχιάζω. Και τη κρατούσα τη χέρι μέχρι να βγούμε έξω. Πήγαινε λίγο δικά εδώ στο παιδί. Ο Μαρσέλ, παρά την τεράστια προσφορά του, εμφανίζει μια ασυνήθιστη σεμνότητα. Και λέει ότι οποιοδήποτε ήταν στη θέση του θα έκανε το ίδιο. Σε κάθε ευκαιρία αναφέρεται στο γαμπρό του που πηδούσε μέσα στο νερό για να βοηθήσει τους εγκλωβισμένους κατοίκους. Αν δεν ήταν ο Νίκος, εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Γιατί εγώ ήμουν ο χειριστής της βάρκας, τον πήγαινα τον Νίκο ακριβώς στην είσοδο, κατέβαινε ο Νίκος και τους έφερνε μέχρι τη βάρκα και εγώ τους τραβούσα πάνω. Πήγα να βγω εγώ προς τα εκεί και με πήρε το ρέμα. Αλλά πάλι καλά το γύρισα και πήγαινα κόντρα στο ρέμα με τη βάρκα. Κινδύνευσες εκεί. Ναι, εκεί φοβήθηκα για τη ζωή μου. Παρόλο που δεν το έδινα γιατί είχα κόσμο μέσα, φοβήθηκα πολύ. Ο Μαρσέλ υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις και μάλιστα έχει ειδικότητα χειριστής λέμβου. Μια ειδικότητα που αποδείχθηκε σωτήρια για τους κατοίκους της περιοχής. Δεν ένιωθα φόβο, δεν ένιωθα τίποτα. Μόνο που σήκωνα ο κόσμος στα χέρια, με έδινε δύναμη. Είσαι ο ήρωας των εργατικών κατοικιών, του λένε οι κάτοικοι της περιοχής όταν τον συναντούν. Αυτός εδώ είναι ο ήρωάς μας. Δύο μέρες δεν είχαμε κανένα Παρασκευή και Σάββατο. Είναι ο ήρωας από τις νέες εργατικές. Όλη τη γειτονιά έσωσε. Τα έβγαλε όλα. Με τις παππούδες, μυαλιάδες, με τα παιδιά.